Οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν αντιμετωπιστεί με τη 1116 στα έτη που ανάγονται. Γιατί γι' αυτό έχουν δοθεί και αντιμετωπίζονται στο έτη που ανάγεται και βγάζει κάποιο αποτέλεσμα. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ούμου Καβάλας, πραγματοποίησαν διήμερο φορολογικό πανόραμα στην πόλη της Καβάλας το απόγευμα του Σαββάτου και το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Λούση. Αφορά πολλά νέα παιδιά και δεν είναι μόνο πολλά παιδιά, γιατί και οι οικογένειες ακόμη και ζευγάρια δηλαδή αναγκαστήκαν λόγω της οικονομικής ενότητας να επανέλθουν στα πατρικά τους και να μένουν μαζί με τους γονείς τους, ανάλογα ποιος είχε το πιο μεγάλο σπίτι. Είναι αρκετά πολύπλοκο, αλλά φέτος ειδικά θα πρέπει να το δηλώσει και αυτός που φιλοξενεί και ο φιλοξενούμενος. Από εκεί και μετά το Υπουργείο έκανε κάποια διαδικασία για να διευκολυνθεί λίγο η συμπλήρωση, γιατί γίνεται αυτόματη μεταφορά αν ο φιλοξενών δηλώσει πιο αφημή φιλοξενή. Πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε και είναι και ένας και από τους λόγους που έχουν η φυσική παρουσία των συναδέλφων εδώ πέρα για να ακούσουν όλες αυτές ακριβώς τις λεπτομέρειες που θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο φετινή Υποβουλή Δηλώσεων. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε επιχείρηση μέχρι 100.000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα ή τζίρο να το πούμε ή 50.000 από παροχή υπηρεσίας μπορεί ο ίδιος ο ιδιώτης να κάνει και το και τη δήλωσή του, να υποβάλει και το ε3 τα επαγγελματικά του στοιχεία χωρίς να μεσολαβήσει λογιστής. Αυτό ακριβώς εννοούσα την κατοχήρωση. Κάποια στιγμή αυτό το όριο, όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει ιδιώτης που να συμπληρώνει μόνος του τα επαγγελματικά του στοιχεία. Μπορεί το σαν φυσικό πρόσωπο να συμπληρώσουμε τη δήλωσή μας το ε1, αλλά το ε3 κανένας χωρίς λογιστική υποστήριξη δεν μπορεί να το συμπληρώσει. Σκοπός του συγκεκριμένου φορολογικού πανοράματος ήταν η ενημέρωση πάνω σε φορολογικά ζητήματα των ελευθέρων επαγγελματιών, τόσο στο φοροτεχνικό τομέα όσο και στο λογιστικό. Είναι ένα διήμερο, ένα φορολογικό πανόραμα που διοργανώνει ο Σύλλογος Λογιστών της Καβάλας σε συνεργασία με την ΠΟΦΕ. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία από πλευρά του τοπικού συλλόγου για την ενημέρωση των λογιστών φοροτεχνικών των συναδέλφων αλλά και περισσακών παραγόντων, γιατί βλέπουμε ότι είναι και πολλά στελέχη, πολλοί πάλι της τοπικής εφορίας αλλά και διάφορων άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών από γειτονικούς νομούς. Ήταν γεγονός το οποίο συμβάλλει στη διαμόρφωση γνώσεων και αντιλήψεων σχετικά με την υποβολή της περίοδου του τριμήνου που επέρχεται με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Θεωρώ ότι οι εισηγήσεις είναι πολύ σημαντικές και άκρως κατατοπιστικές.